Για 5 λεπτά αμαία ήταν ο τίτλος της δράσης ευαισθητοποίησης του κοινού που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός όμιλος Ξινή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου. Με πρωτοβουλία του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΙΕ Ξινή, οι περαστικοί είχαν την ευκαιρία να βιώσουν για λίγα λεπτά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας με αναπηρία, όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν σεβόμαστε το δικαίωμά τους για άνετη μετακίνηση. Πολύ υπαρκτό, πολύ καθημερινό και πάρα πολύ καυτό πρόβλημα. Αν πάρετε να δείτε την Τζιμισκή απέναντί μας, θα δείτε ότι δεν υπάρχει χώρος για να ανέβει ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση έπρεπε να κινηθούν ανάμεσα σε τοποθετημένα εμπόδια, είτε καθισμένοι σε αναπηρικό αμαξίδιο, είτε χωρίς να βλέπουν, με μόνη βοήθεια ένα λευκό μπαστούνι. Μεταξύ εκείνων που δοκίμασαν ήταν ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωαννίδης, αλλά και η Αντιδήμαρχος Νεότητας και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Μαρία Πασχαλίδου. Αυτά μόνο αν τα σκεφτεί κάποιος, και δεν είναι 5 λεπτά, λιγότερο ήταν. Λοιπόν, θα καταλάβει τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και ο Όμιλος Ξινή χαίρομαι πάρα πολύ που τα αναδεικνύει αυτά τα πράγματα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα έρευνας των σπουδαστών του ΙΕ Ξινή, σύμφωνα με τα οποία το 55% των Θεσσαλονικαίων χαρακτηρίζει μέτρια τη φιλικότητα της πόλης προς τα άτομα με αναπηρίες, ενώ κακή τη χαρακτήρισε το 36%. Εκτός από την πόλη που δεν είναι φιλική, δεν είναι και οι άνθρωποι διευκολυντικοί, οι κάτοικοι δηλαδή αυτής της πόλης. Δηλαδή ένα η πόλη που δεν διευκολύνει και ένα οι άνθρωποι που κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να κλείνουν τα σπίτια τους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων ΑΜΕΑ Μακεδόνες, Θερμαϊκός και Μέγας Αλέξανδρος, ενώ ανακοινώθηκαν προνόμια που αποφάσισε να θεσπίσει το Mediterranean College του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξινή για όλους τους αθλητές που συμμετέχουν στις εθνικές ομάδες ατόμων με αναπηρία. Το θέμα είναι η πολιτεία να βάλει μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο ότι υπάρχει και αυτοί οι άνθρωποι να καλλιεργηθούν από τα σχολεία, η παιδεία, ότι η αναπηρία δεν σημαίνει διαφορετικότητα, δεν σημαίνει κάτι εξωφυσικό σε σχέση με αυτό που είμαστε εμείς. Αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα, το Mediterranean College θεσπίζει υποτροφίες σπουδών σε όλους τους αθλητές από όλα τα σωματεία της Θεσσαλονίκης που έχουν φορέσει τα χρώματα της Εθνικής από οποιοδήποτε άθλημα. Βραβεύουμε την προσπάθειά τους και περιμένουμε να έρθουν κοντά μας, να τους δούμε και από κοντά και να σπουδάσουν, να συνεχίσουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα στο Mediterranean College.